αγαπητές φίλες, αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί παλιοί συμμαθητές και παλιοί γείτονες. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ έπρεπε να έχει γίνει όταν παίρναν την εφορία από τα Καλάβρητα, όταν κλείναν το ΙΚΑ στα Καλάβρητα. Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ έπρεπε να έχει γίνει όταν τα πρώτα παπαγαλάκια άρχισαν να διαδίδουν ότι το νοσοκομείο Καλαβρίτων είναι ακριβό και πρέπει να κλείσει. Αγαπητοί φίλοι, το κλείσιμο του νοσοκομείου Καλαβρίτων δεν είναι Θεού θέλημα. Δεν είναι φυσική καταστροφή. Δεν είναι σεισμός. Δεν είναι παγετώνας. Είναι πολιτική. Αυτό πρέπει να δούμε σήμερα και να διαλέξουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Ερήμην των όσων έλεγαν οι άνθρωποι που ήξεραν τα του νοσοκομείου, οι εργαζόμενοι εκεί, ότι είναι ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί 15.000 κόσμο. Τους μήνες που υπάρχει χιόνι και λειτουργεί το χιονοδρομικό, ο κόσμος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αυτό που έλεγε ότι εξυπηρετεί κατοίκους υπέργυρους, ανθρώπους που στο 40% έχουν γεννηθεί πριν από το 40 και το 40% και το 7% αυτού του 40% έχουν γεννηθεί πριν από το 20. Άρα ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη ιατρικές υπηρεσίες. Και φυσικά όχι μόνο αυτοί. Ίδιοι εμείς, αυτοί που ερχόμαστε που στηρίζουμε τα Καλάβρητα, εσείς που ζείτε εδώ, εσείς που μεγαλώνετε, τα παιδιά σας εδώ, εσείς που διαλέξατε να ζείτε εδώ και δεν τα μαζέψετε όλα μετά την ερημοποίηση που γίνεται στην ελληνική επαρχία, οφείλετε να είσαστε όλοι στους δρόμους και να σας ενώσει το νοσοκομείο Καλαβρίτων, αφού δεν μπορούν να μας ενώσουν άλλα. Ως ΣΥΡΙΖΑ σας λέω, ο συνδυασμός της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της μαρτυρικής πόλης με τη σύνθεση του πληθυσμού καθιστά άκρως αναγκαία τη διατήρηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλαβρίτων, την οικονομική στήριξή του με πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη μέρημνα για την άμεση κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με τη συμπλήρωση του οργανισμού με τις απαραίτητες οργανικές θέσεις και ίσως την απαγκίστρωσή του από το νοσοκομείο Αιγίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που έχουν περικοπεί, αλλά και αυτές όλων των ειδικοτήτων που είναι αναγκαίο να περιληφθούν στον αναθεωρημένο οργανισμό. Αυτά λέμε σας ΣΥΡΙΖΑ, σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του σύντροφου Βασίλη Χαντζηλάμπρου, που θα ήθελε να είναι σήμερα εδώ κοντά σας, αλλά οι υποχρεώσεις του στη Βουλή τον αναγκάζουν να μην είναι, και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτά εδώ τα παιδιά που με απόφαση του 15μελούς στηρίζουν αυτή την εκδήλωση. Σας εύχομαι, αγαπητά μου παιδιά, να είστε καλά και να ονειρεύεστε. Να ονειρεύεστε όμορφα πράγματα, όμορφα πράγματα σε αυτό το μαρτυρικό, τον ιστορικό τόπο που έχουμε την τιμή όλοι να καταγόμαστε από αυτόν. Σας χαιρετώ, καλούς αγώνες!